Επί της ουσίας, επιστροφή, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Συζητάμε με τον κύριο Βυρβιδάκη και τον κύριο Δαμιανάκη για όλα όσα αφορούν τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Βυρβιδάκη. Θα μου σχολιάσετε εκείνα που εσείς επιθυμείτε. Πολύ ευχαρίστως να σας ακούσω. Πάμε λίγο στα Χανιά. Στα Χανιά η Νέα Δημοκρατία έχασε μερικές δεκάδες ψήφους σε σχέση με τις εκλογές του Ιουνίου του 2014. Ωστόσο, σε επίπεδο ποσοστών πήρε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πανελληνίως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στο ψηφοδέλτιό της είχε τρία ηχηρά ονόματα. Είχε με αλφαβητική σειρά εσάς, πρώην υφυπουργό και πρώην δήμαρχο για μια οκταετία, τον κύριο Βολουδάκη, επίσης πρώην υφυπουργό, και τον κύριο Μαρκογιαννάκη, πρώην υφυπουργό, αλλά και πρώην πλέον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μία εκτίμηση για το αποτέλεσμα που έλαβε η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο, κατά την προσωπική σας άποψη, συνετέλεσε σε αυτό το αποτέλεσμα η κόντρα, η υφέρπουσα κόντρα που είδαμε να υπάρχει προεκλογικά μεταξύ των συνυποψηφίων σας. Αναφέρομαι στον κύριο Βολουδάκη και τον κύριο Μαρκογιαννάκη, τον κύριο Μαρκογιαννάκη και τον κύριο Βολουδάκη. Να ξεκινήσω από το τελευταίο και να σχολιάσω μετά τα... Όποιος ξέρει να διαβάζει τον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται οι βουλευτές, πώς πάνε οι καραμπόλες των εδρών, θα ξέρει ότι η τελευταία έδρα που έχασε η Νέα Δημοκρατία ήταν η έδρα των Χανίων. Χάθηκε με την τελευταία αλλαγή και χάθηκε διότι... Η προτελευταία. Σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή, τον Γιώργο τον Κουκουράκη, που είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ μαζί με τον κύριο Μαρκογιαννάκη, η Νέα Δημοκρατία θα έβγαζε έδρα στα Χανιά εάν έπαιρνε δύο έδρες ακόμη πανελληνίως. Άρα είναι η προτελευταία. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η έδρα που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο ήταν στο υπόλοιπο Αττικής και είναι η έδρα που έφυγε από τα Χανιά και πήγε στο υπόλοιπο Αττικής. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η έδρα οριακά χάθηκε, δεν νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, και για μένα το λάθος ήταν, και οφείλω να το πω και δημόσια, ότι ενώ εγώ είχα προτείνει κοινές εμφανίσεις του ψηφοδελτίου σε μια προσπάθεια να ανεβάσουμε τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αντιμετωπίστηκε αρνητικά και αποφασίστηκε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν κάποιοι έβλεπαν το συμφέρον της παράταξης και κάποιοι έβλεπαν το ατομικό συμφέρον, ο καθένας μπορεί να κρίνει. Σε κάθε περίπτωση, για μένα, η Νέα Δημοκρατία έχει μία αξιοπρεπή δύναμη στα Χανιά και η έδρα χάθηκε ευκαιριακά, οριακά. Ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύω ότι με ένα καλύτερο σχεδιασμό στο τοπικό επίπεδο και αν ακόμα υπήρχε ανάλογο αποτέλεσμα σε μελλοντικές εκλογές, που για μένα δεν θα είναι το ανάλογο αποτέλεσμα, η έδρα της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν Μου λέτε δηλαδή, με πολύ κομψό τρόπο, ότι αυτή η κόντρα... Δεν λέω τίποτα. Εγώ κάνω τη μετάφραση. Και οι πολίτες μας ακούν και βγάζουν τα συμπεράσματα. Εγώ λέω ότι εάν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είχε κοινές εμφανίσεις στα Χανιά και προσπαθούσαμε όλοι να αυξήσουμε τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο από ό,τι προσπαθούσαμε να αυξήσουμε τη δικιά μας σταυροδοσία, τότε η Νέα Δημοκρατία θα έχει έδρα στα Χανιά. Μάλιστα. Είναι σαφές τι μου λέτε. Είναι σαφές. Και είναι προφανές ότι, και εδώ κάνω τη μετάφραση εγώ, και αν την κάνω λάθος μπορείτε να με διορθώσετε, αυτή η κοινή προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά που προτείνατε εσείς δεν έγινε ακριβώς εξαιτίας της κόντρας που υπήρχε μεταξύ του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Βολουδάκη. Δεν μπορώ να κρίνω. Εγώ ξέρω τι πρότεινα εγώ και την φαντάζομαι ότι, άνεση την οποία δέχτηκα. Φαντάζομαι ότι σε κάθε περίπτωση δεν διαφώνησε ο κύριος Γκίζας, φαντάζομαι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσει η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά, θα το λύσουμε εσωτερικά. Τα ενίκω μη ενδύμω. Σε κάθε περίπτωση θα λύσουμε τα προβλήματά μας εσωτερικά. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ποια ήταν η πρότασή μου, η οποία δεν έγινε δεκτή. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά να διερευνήσει
τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εγώ είμαι στη διάθεση του κόμματος και της παράταξης γενικότερα να βοηθήσω με τις όποιες δυνάμεις έχω. Όταν λέτε τα κατάλληλα μέτρα, τι ακριβώς εννοείτε? Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όταν ακολουθήσει μια ήττα, ψάχνει να βρεις τι έφταξε και προσπαθεί να το διορθώσεις, να κάνεις καλύτερη εμφάνιση την άλλη φορά. Ερώτηση. Αυτή η διερεύνηση την οποία εσείς προτείνετε... Μέσα στα κομματικά όργανα. Ακριβώς. Την οποία εσείς προτείνετε, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει στην πράξη? Το ρωτώ γιατί συνήθως οι νομαρχιακές επιτροπές των κομμάτων, το έχουμε δει πολλάκι και με το Πασόκ στα Χανιά, η πλειοψηφία τους είναι φύλλα προσκύμενη στον ένα ή στον άλλο βουλευτή. Θεωρείτε ότι από τη στιγμή που δεν μπόρεσαν να ομονοήσουν οι υποψήφοι βουλευτές Χανίων της Νέας Δημοκρατίας σε κοινές εμφανίσεις προεκλογικά, θα ομονοήσουν στο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να κάνουν μία εκτίμηση της ήττας και του κακού ως ένα βαθμό εκλογικού αποτελέσματος? Η θέση μου είναι απλή και συγκεκριμένη και δεν έχω διατυπώσει επανειλημμένα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ισχυρή στα Χανιά όταν η νομαρχιακή οργάνωση δεν είχε σχέση με τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών ή των πολιτευτών. Αυτή είναι μια θέση την οποία τη διατυπώνω πάγια δεκαετίες τώρα και εξακολουθώ να έχω αυτή την άποψη. Άρα ότι η νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να μην έχει καμία σχέση και να μην εξαρτάται από τους βουλευτές και τους πολιτευτές. Πρέπει να είναι μια αυτόνομη οργάνωση η οποία έχει ως στόχο την στήριξη, την ενδυνάμωση και την, αν θέλετε, την μεταφορά των ιδεών και των απόψεων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η άποψη μου. Κατανοητό. Τώρα, δεν απάντησα σε αυτά τα διάφορα. Ωραία. Λίγο σύντομα, γιατί θέλω να πάω και στον κύριο Δαμιανάκη για κάτι ανάλογο. Είναι λίγο πλευράς χρονού, αλλά δεν πειράζει. Θα φροντίσω στο τελευταίο μέρος, κύριο Δαμιανάκη, να επανορθώσω. Όταν με ρωτάει να διευκρινίσω, ό,τι σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βυρβιδάκης, όπως συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μαρκογιαννάκη και τον κύριο Μιχελογιάννη που είχα εδώ, απολύτως λογικά θα πάρει περισσότερο χρόνο, διότι μην ξεχνάτε ότι ήταν βουλευτής της απερχόμενης κυβέρνησης. Το είπα χάρη να στείλουμε. Όχι, βουλευτής της απερχόμενης κυβέρνησης μέχρι και πρόσφατα. Ασφαλώς. Άρα τα ερωτήματα που προκύπτουν προς το πρόσωπό του είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, δεν θα συμφωνήσω ότι έγιναν μόνο από το Πασόκ οι μεγάλες παρεμβάσεις στην Ελλάδα. Δεν είπα μόνο από το Πασόκ. Ωραία, ακόμα τότε συμφωνούμε. Και να προσθέσω αυτό, ήθελα να πω πριν, να μου επιτρέπεις, ότι μείζον πολιτική πράξη κατά τη γνώμη μου ήταν η ένταξη της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχω σημειώσει πρώτο. Το μείζον, έτσι, για να το τοποθετούμε τα πράγματα. Τότε που το Πασόκ, με μια ρητορική του Βεβαίως, Ανδρέα Παπανδρέου, ασφαλώς, είναι ακραία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έλεγε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Έτσι, μπράβο. Και μετά έκανε την περιβόητη κυβίστηση μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1981. Χαίρομαι που καθιερώθηκε η κυβίστηση αντί της άλλης λέξης. Συνεχίζω τις παρατηρήσεις μου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Κώστας Καραμαλής όλο το 2009 προσπαθούσε να προειδοποιήσει και να βρει ένα κοινό τόπο με τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ και έβρισκε κλειστές πόρτες. Ερώτησες αυτό. Θέλω ερώτησες αυτό. Να τα κλείσω σε αυτά που είχα πει. Ναι, αλλά μου ανοίγετε συνεχώς και εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να αφήνω τίποτα να πέφτει κάτω. Δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα να πέφτει κάτω. Ούτε εμένα. Πολύ ωραία. Γι' αυτό κατά καιρούς διαχρονικά έχουμε και πολύ έντονους διεξηφισμούς, πάντα όμως στα όρια της ευπρέπειας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Καραμαλής προσπαθούσε όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, να βρει πεδίο συνεννόησης με τον τότε πρόεδρο του Πασόκ, τον Γιώργο Παπανδρέου. Μέχρι τότε όμως, οι κινήσεις των κυβερνήσεων Καραμαλή είχαν δημιουργήσει πλήστα προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Θα σας θυμίσω δε ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης, μας έλεγε μετά την κρίση που ξέσπασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι η ελληνική οικονομία είναι απόλυτα θωρακισμένη. Προφανώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Να απαντήσω και στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ξανασυζητήσει σε εκπομπές και έχουμε δει τις περιόδους που το χρέος ανέβαινε. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατανέμω εξίσου τα βάρη. Έτσι, να μην σας πω ότι τα κατανέμω περισσότερο στο Πασόκ, αλλά δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση με τον κύριο Δαμιανάκη, διότι σας θυμίζω ότι ναι, υπήρξαν κοινωνικές παρεμβάσεις μετά τις εκλογές του 81, αλλά από εκεί άρχισε να ξεχυλώνει το ποκάμισο και να... Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ναι.
Λοιπόν, ας μην πάμε σε αυτό. Ο λογαριασμός ήρθε μετά από λίγα χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η νέα κυβέρνηση και θα δούμε που θα τα πάει. Τώρα, σε ό,τι με αφορά, επειδή μου αναφέρεστε σε μένα, εγώ έχω αφήσει το δικό μου δίωμα γραφής και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στο Δήμο Χανίων. Πήγαμε ελλείμματα και φύγαμε πλεονάσματα. Μακάρι, και αν θέλετε, ευλογώ τα γένια μου, μακάρι όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα να είχαν κάνει αυτή τη διαχείριση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, να θυμίσω ότι από τότε που έγινε ο νόμος το 83, δεκάδες νόμοι έχουν τροποποιήσει αυτά τα οποία εμείς ως ΕΙΝΑΠ το 1982 και 83 είχαμε προτείνει σε 106 προτάσεις για βελτίωση του ΕΣΥ που δεν δέχτηκε η τότε κυβέρνηση ούτε μία. Σε ό,τι αφορά τον Καλλικράτη, να υπενθυμίσω ότι στη Βουλή που απήλθε ήμουν πρόεδρος επιτροπής η οποία είχε αναλάβει την αναθεώρηση του Καλλικράτη, γιατί ο Καλλικράτης δεν προχωρεί. Και να υπενθυμίσω ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία τον ψήφισε τον Καλλικράτη, ούτε εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ψηφίσαμε τον Καλλικράτη, αλλά και ούτε τη χωροταξία του Καλλικράτη, η οποία έχει δεκάδες προβλήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι αλήθεια. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί που ερχόταν στην Επιτροπή, έστω και αν δεν ήταν μέλη, να πούνε για αλλαγές του Καλλικράτη. Με πρώτο, τον κύριο Σεφουνάκη και τον κύριο Κρεβαστινό. Για έτσι. Να εξυπηρετήσουν φύλλα προσκύμενους δημάρχους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι εγώ δεν έστεκα στην χωροταξία του Καλλικράτη. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα του Καλλικράτη είναι μεν κάποια θέματα χωροταξίας, τα οποία διορθώνονται, δεν είναι σπουδαία. Είναι η δυσλειτουργία την οποία έχει αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Σας έχω στα υπόψη μου. Και να κλείσω μελλοντικά. Όχι, παρακαλώ. Το θέμα του αεροδρομίου. Ωραία, θα τα ακούσω. Απλά σας έχω στα υπόψη μου μελλοντικά για μια συζήτηση που θέλω να κάνουμε για την αυτοδιοίκηση και θα ήθελα να είστε παρόν. Απλά δεν θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε το θέμα της αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο, να επαναλάβω. Καταρχάς, περιμένω να δω το 1,35 δις από πού θα το βρει η κυβέρνηση. Που θα το αποκλείσει από τη διαδικασία των αεροδρομίων, που είναι σύμβαση παραχώρηση εμπορικών λειτουργιών, δεν είναι πώληση ή δεν ξέρω τι. Να δω πώς θα το βρει. Άλλο τρόπο να το βρει. Ή από περικοπές μισθών, ή από περικοπές συντάξεων, ή από φορολογία. Δεν υπάρχει αλλού να το βρει. Σύμφωνο. Άρα τι μου λέτε, ότι αν εκποιούμε τα ασημικά. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα και αυτό. Αναγκαζόμαστε να το κάνουμε επειδή έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Δεν είπα αυτό. Τι? Δεν είπα αυτό. Διότι αυτό μπορεί το τίμημα το οποίο καλούνταν να εισπράξει μετά τον διαγωνισμό η ελληνική κυβέρνηση να ήταν δεν μεγαλύτερο αυτό, του αναμενόμενου. Μισό λεπτό όμως. Αλλά επειδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Χανίων, θεωρείτε εσείς ότι ένα αεροδρόμιο στο οποίο δεν θα χρειαστεί να βάλει ενδεχομένως ούτε ευρώ τσακιστό ο επενδυτής που θα το πάρει, μπορεί να το πάρει με τη διαδικασία κάντε που λάθος. Ακολουθήθηκε. Κάντε λάθος. Πείτε μου. Είναι πακέτα αεροδρομίων και αναλαμβάνει τη συντήρηση του συνόλου των αεροδρομίων. Προφανώς. Προφανώς. Εμείς μιλάμε για τον Χανίων όμως, κύριε Βιβλιάκη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο κριτικός πρέπει να πληρώνει την τιμή ρεύματος που παράγεται στην Κρήτη, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η τιμή για να παράγεται το ρεύμα στην Κρήτη όχι. Είναι μεγαλύτερη από όχι. την άλλη Ελλάδα όχι, όχι, και όχι. Να ξεχωρίσουμε την Κρήτη. Ως άνθρωπος του αθλητισμού. Όχι, συγγνώμη. Ή είμαστε σε ένα κράτος το οποίο όλοι μαζί κοιτάζουμε να δούμε τι γίνεται, διότι αυτή τη στιγμή μου θυμίζετε τις απειλές του Προέδρου της ΔΕΗ όταν είχε έρθει στα Χανιά. Ότι όταν είπαμε για το εργοστάσιο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, ότι μην μου λέτε λέει εμένα, διότι θα σας βάλω να πληρώνετε την τιμή βάση της οποίας το παράγετε. Κύριε Βιβλιάκη, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τη ΔΕΗ. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε την Ελλάδα ως σύνολο. Μισό λεπτό, και για τη ΔΕΗ και για τα λογόμια. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν απειλώ. Μισό. Σας ζητώ να το ανακαλέσετε. Εγώ δεν απειλώ. Εγώ ερωτώ. Αν δεν αρέσει η ερώτηση. Αλλά δεν είπα ότι απειλείται καταρχάς. Όχι, μου θυμίζετε, είπατε τις απειλές. Ναι, δεν είπα ότι απειλείται. Λοιπόν, εγώ ρωτώ, αν δεν αρέσει η ερώτηση, μπορώ να το καταλάβω. Αν ρωτώ κάτι με βάση στοιχεία τα οποία είναι λανθασμένα, ευχαρίστως να με διορθώσετε. Δεν απειλώ όμως. Ό,τι θέλετε ρωτάτε. Ωραία, ωραία. Όχι, είπα, μου θυμίζετε τις απειλές του Προέδρου της ΔΕΗ, ο οποίος όταν του είπαμε ότι πρέπει η ΔΕΗ να λάβει κάποια θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον υπόψη και να λάβει κάποια θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την παραγωγή ρεύματος στην Κρήτη, μας απειλούσε και μας έλεγε ότι
τότε θα πρέπει να πληρώνεται. Κατανοητό. Με βάση το κόστος παραγωγής. Κατανοητό. Έχω αντιληφθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι επειδή αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει κάποιες προδιαγραφές υψηλές, σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία θα δίνει ο επενδυτής για να συντηρήσει τα υπόλοιπα 13 αεροδρόμια δεν πάνε στην Ελλάδα. Κύριε Δαμιανάκη, το χαμηλότερο ποσοστό πανελληνίως... Σας είχα πει πριν... Ό,τι θέλετε να μου το πείτε, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε και σε ερωτήματα, να τρέξουμε λίγο γιατί ο χρόνος πιέζει και είναι το τελευταίο μέρος. Παρακαλώ. Το χαμηλότερο ποσοστό πανελληνίως το Πασόκ το έλαβε στα Χανιά. Εντάξει, ήταν προφανές και γεωγικά και όταν είχε μια τέτοια καθίζηση πανελλαδικά στα Χανιά και λόγω του ποταμιού και της παρέμβασης, της κομματικής παρέμβασης Γιώργου Παπανδρέου, αλλά κυρίως λόγω του ποταμιού, αυτό το ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε, έφτασε. Ωραία, το κρατώ. Το χαμηλού δυναμικότητας ψηφοδέλτιο συνετέλεσε. Η δυστοκία στο να εξευρεθούν άνθρωποι όχι ικανοί, όχι άξιοι, που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν σταυρούς. Σε αυτό αναφέρομαι όταν μιλώ για χαμηλής δυναμικότητας ψηφοδέλτιο. Συνετέλεσε κατά την άποψή σας. Όλα έχουν την δική τους βαρύτητα και όλα συντελούν. Και να ξέρετε ότι αυτό δεν ήταν μόνο στα Χανιά, όπου στην Ελλάδα, δηλαδή αντίστοιχα ψηφοδέλτια στην Ελλάδα είχαν και αυτά τα ίδια προβλήματα. Όχι όμως ότι πρέπει κανείς να πει κάτι για αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν. Όχι, είναι σαφές. Είναι πολιτικά μη έντιμο. Εγώ οφείλω να τους πω συγχαρητήρια. Ακριβώς, και εγώ το ίδιο. Όπως είπα και στον κύριο Γκίζα, για παράδειγμα, στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας, που ως στρατιώτης και χωρίς καμία πιθανότητα εκλογής μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους. Και τις υπόλοιπες. Θέλω να ρωτήσω, το όνομά σας ακούστηκε λίγο πριν κλειδώσει η ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιότητων στο πρωτοδικείο για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ρωτώ, τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο είχαν βάση? Θα σας πω και αν είχαν, γιατί την τελευταία στιγμή αποφασίσατε να μην είστε υποψήφιος? Θα σας πω, κύριε Γιώργο, και θα σας το πω με δύο λέξεις. Εγώ στην πολιτική μου διαδρομή από το 2000 και εντεύθεν, και επειδή είπατε και για εκλογικό νόμο ο Κυριάκος πριν, ότι για τον κύριο Μαρκογιαννάκη πως χάθηκε έδρα, εγώ έχω πέσει δύο φορές θύμα αυτόν τον εκλογικό νόμο. Εσείς που ψηφίσαμε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μας έλεγε ο κύριος Κουκουράκης την περασμένη εβδομάδα ότι ειδικά στις εκλογές του 7, όχι του 4, το 4 βγήκατε τρίτο σε σταυρούς πίσω από τον κύριο Χριστοδουλάκη και τον κύριο Σκουλάκη. Πήρε δύο έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, με 165 ψήφους διαφορετικά από τον κύριο Σκουλάκη, το ξέρετε. Λοιπόν, το 2007 συνέβη ένα εκπληκτικό του εκλογικού νόμου. Βγήκατε. Με 19.033 σταυρούς. Δεύτερος πίσω από τον κύριο Σκουλάκη. Όχι. Δεύτερος πίσω από τον κύριο Σκουλάκη. Ναι. Και τα ξημερώματα, κύριε Βιρβιδάκη, επειδή αναφερθήκατε στο εκλογικό νόμο, ο κύριος Νικηφοράκης όχι μόνο είχε πέσει από την Ακρόπολη, όπως συνηθίζω να λέω, αλλά επέζησε και βρήκε και πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Βγήκε βουλευτής στις 5 ώρα το πρωί. Έχετε υποστεί λοιπόν τις ιδιαιτερότητες του εκλογικού νόμου. Ενός νόμου που ηρίστο εμπαρόδο πρέπει να αλλάξει. Θα είναι κέρδος για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή πραγματικά αλλοιώνει τελείως την έννοια της δημοκρατικής εκπροσώπησης. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ήσασταν υποψήφιοι. Όχι, όχι. Θα σας πω λοιπόν. Είχαν βάση τα δημοσιεύματα? Είχαν εν μέρη βάση. Ακριβώς, είχαν εν μέρη βάση. Θα σας πω όμως γιατί. Τι σημαίνει το εν μέρη? Θα σας πω γιατί. Εγώ έχω επιλέξει τη ζωή μου να είμαι, μάλλον τη λογική της σοφροσύνης, της σύνεσης, της μετριοπάθειας. Αυτό έχω επιλέξει. Και επίσης της σοβαρότητας. Και όχι των τζαρλατανισμών και του καιροσκοπισμού. Αυτό νομίζω σε όλα μου τα βήματα με διακρίνει και θα με διακρίνει. Για μένα το χτύπημα της Γκερέκου ήταν, να ξέρετε, ένας φοβερά ανασταλτικός παράγοντας. Η κυρία Γκερέκου, κάνοντας δήλωση στις 5 του μήνα και στις 7 ανακαλώντας και προσχόντας τη Νέα Δημοκρατία, για μένα ήταν ένα πολιτικό σοκ. Όπως ήταν και πολιτικό σοκ, άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν με το ΠΑΣΟΚ το 12, στο 9, στη συνέχεια προσεχώρησαν στη Δημάρ και έγιναν βουλευτές. Και μετά τη Δημάρ πήγαν και στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναβγήκαν βουλευτές. Όλα αυτά. Οι πολίτες τους έκριναν όμως. Ναι, και δηλαδή ο κύριος Μιχελογιαννάκης στο Ηράκλειο. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι αυτόν μεταξύ άλλων. Και μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων βεβαίως. Εκρίθη σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Και εκρίθη επαρκής από ψηφοφόρους διαφορετικών κομμάτων ή και των ιδίων που μετατοπίστηκαν να εκπροσωπήσει Άρα πού πάμε? Αυτό που είπε ο Κυριάκος, το είπατε κι εσείς, ότι εν τέλει δεν είναι ανεύθυνη και η κοινωνία των επιλογών της. Γιατί η κοινωνία οφείλει ορισμένες αρχές να τις
δείχνει όταν καλείται αυτό το πράγμα να το κάνει. Η κυρία Γκερέκου όμως δεν δικαιώθηκε. Έτσι. Η κοινωνία. Ναι. Άρα λοιπόν αντέδρασε διαφορετικά η κοινωνία της Κέρκυρας και διαφορετικά ενδεχομένως η κοινωνία του Ηρακλείου, όπως και ο κύριος Παραστατίδης. Και μην ξεχνάτε ότι κάποιοι ήταν από τους φανατικούς υποστηρικτές μαντιλαδολόγοι του κυρίου Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μαντιλαδολόγοι. Το παρακάτω. Εγώ λοιπόν, ειδικά μετά την κίνηση του Γιώργου Παπανδρέου, είπα μέσα μου και ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένος, οφείλω να σας πω κύριε Βακάκη, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Πασόκ. Γι' αυτό σας λέω ότι κράτησα και κρατώ αποστάσεις. Ονειρεύουμε μια δημοκρατική αριστερά παράταξη, αλλά ο κύκλος της μεταπολίτευσης, όπως τον ξέραμε, με τερτύπια, με καροσκοπισμούς, με τσαρλατανισμούς, χωρίς σοβαρότητα, χωρίς σύνεση, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει. Ερώτηση. Εσείς σε αυτήν την πορεία σας που δεν είναι μεγάλη. Όχι, είναι μεγάλη. Για παράδειγμα, ο κύριος Κουλάκης. Εγώ έχω 6 χρόνια θητεία. 6 χρόνια περίπου θητεία. Ο κύριος Κουλάκης με τον κύριο Βαλεράκη έχουν 29. Έχω εκλεγεί 2 φορές, κύριε Κουλάκη. Έχω εκλεγεί 4 και δεν έχω 4 χρόνια. ήσουν πιο άτυχος από μένα. Λοιπόν, ο κύριος Κουλάκης έλεγα με τον κύριο Βαλεράκη έχουν 29, ο κύριος Μιχελογιάννης 19. Εσείς 6 και κάτι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Σε αυτά τα 6 και κάτι χρόνια, εσείς δεν μπήκατε στον πειρασμό να κάνετε ή να ακολουθήσετε τερτύπια ή να ακολουθήσετε το δρόμο τον εύκολο όπως έκαναν κατά κόρον πάρα πολλοί άλλοι συναδελφοί σας? Και Γιωργάκη, θα σας πω κάτι. Έχετε την εντύπωση ότι δεν μας πλησίασαν κεντρικά, μιλάω πάντα, άλλοι στελέχοι να κάνουμε αυτό που έκαναν άλλοι? Εσείς τι πιστεύετε? Εννοώ ότι δεν δέχτηκαν κρούσεις, δεν λέω για μένα, αφήστε με, δεν δέχτηκαν κρούσεις στελέχοι του Πασόκ προκειμένου να προσχωρήσουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και τις προηγούμενες εκλογές και τώρα. Εσείς δεχτήκατε τέτοια κρούση? Κοιτάξτε, εγώ δεν δέχτηκα τέτοια κρούση γιατί ίσως αυτοί που θα έκρουαν την πόρτα ήξεραν ότι θα ήταν ερμητικά κλειστή. Γιατί εγώ... Μήπως όμως για να το αντιστρέψω, ναι, δεν δεχτήκατε γιατί είστε συνδεδεμένο στενά με το ΠΑΣΟΚ και ό,τι είναι δηλαδή, στενά συνδεδεμένο δηλαδή, με το κυρία ΠΑΣΟΚ... Τζάκρη, υφυπουργός, η κυρία Τζάκρη, η οποία εξελέγει πάλι στην Πέλα, πρώτη βουλευτής, η οποία ήταν υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν περισσότερο εκτεθειμένη από μένα? Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτά είναι ερωτήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ερώτηση. Είναι πολλά. Έχω 2 ερωτήματα για εσάς και ένα για τον κύριο Βυρβιδάκη, γιατί πρέπει να κλείσω. Το ένα ερώτημα είναι, άρα παραμένετε ενεργός στα πολιτικά πράγματα? Είναι απόλυτα σαφές αυτό, ότι παραμένω ενεργός, ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει, οριοθετώντας το τέλος του κύκλου της μεταπολίτευσης, πάμε για άλλα, με άλλους όρους, με άλλες συνθήκες, με άλλα πρόσωπα και ανανέωση προσώπων. Ερώτηση. Ανανέωση προσώπων. Εσείς ήσασταν 6 χρόνια βουλευτής. Ωστόσο, είστε 65 ετών. Ναι. Θα γίνετε τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Εγώ δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι το νέο είναι θέμα ηλικίας. Σε καμία περίπτωση. Και έχει αποδειχθεί πολλάκι και στην ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εσείς που επικαλείστε το νέο, σας προβληματίζει ο ηλικιακός παράγοντας? Κοιτάξτε, κύριε Ιωκάκη, προφανώς για ένα σκεπτόμενο άνθρωπο ο παράγοντας ηλικίας είναι μια σοβαρή παράμετρος. Και προφανώς όταν κληθεί κανείς τη συγκεκριμένη ώρα να πάρει αποφάσεις, θα το λάβει υπόψη του και αυτό. Μακάρι, και το έλεγα και παλαιότερα, γιατί ένα σύμπτωμα αυτό που έγινε στα Χανιά είναι ακριβώς η μη ανανέωση των προσώπων. Πάρτε δημοτικές εκλογές. Πόσα νέα παιδιά ήταν υποψήφια και πείτε μου ποιος νέος βγήκε. Είναι ένα παράδειγμα είναι αυτό. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Έτσι. Θέλω να σας άρα πάω... λοιπόν το θέμα της αυτό το κρίνει πάντα η κοινωνία. Σαφώς. Σαφώς. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω. Αλλά δεν νιώθω και τόσο γέρος για να σας πω την αλήθεια. Νιώθω καλά. Ναι, και εγώ δεν σας βλέπω για τόσο γέρο για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω στις δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2014. Εκείνη την περίοδο προεκλογικά είχε ακουστεί εντόνως το όνομά σας. Είχε ακουστεί δηλαδή ότι δέχεστε, να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, στενό μαρκάρισμα από συγκεκριμένα στελέχη της δημοτικής ομάδας του κυρίου Σκουλάκη, προκειμένου να είστε υποψήφιος. Να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Μισό. Να είστε υποψήφιος είτε δήμαρχος, αλλά αυτό δεν είχε ακουστεί τόσο, είτε δημοτικός σύμβουλος, με εκείνους που διέρεαν τα σενάρια αυτά να λένε ότι αν το αποφασίζατε και φτάνατε σε συμφωνία με τον κύριο Σκουλάκη και ο κύριος Σκουλάκης κέρδιζε τις εκλογές, πολλά τα αν, αλλά αυτό ακούγεται ότι ήταν το πλαίσιο της ενδυνάμει πολιτικής συμφωνίας,
τότε εσείς με κάποια δικαιολογία που θα τη συμφωνούσατε θα τον διαδεχόσασταν στα μισά περίπου της πενταετούς δημαρχιακής θητείας. Είναι έτσι? Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Κάποια στελέχη αυτό το έβαλαν στο τραπέζι. Το έβαλαν στο τραπέζι. Αλλά από ποτέ, σε καμία περίπτωση δεν έγινε μια κουβέντα τέτοια, ούτε πρόκειτο να γίνει, γιατί με ξέρετε και ο Κακά και με ξέρουν και οι Χανιώτες, καμία περίπτωση τέτοια δεν υπήρξε συνεννόηση τέτοιου διαλόγου με τον κύριο Σκουλάκη. Ποτέ. Το είπαν κάποιοι. Υπήρξε, αν θέλετε, ένα σχολιασμό τέτοιο. Υπήρξε. Πράγματι υπήρξε. Πράγματι υπήρξε ένα θέμα να μπω στο ψηφοδέλτιο και έγιναν συζητήσεις. Αυτό συζητήθηκε. Όμως εν τέλει θεωρώ ότι υπήρξε μια αντίδραση γι' αυτό από το χώρο του κ. Σκουλάκη, προκειμένου να είναι υποψήφιος. Εννοείται τη στενή του ομάδα των συνεργατών. Κάποιοι από των συνεργατών του. Δεν το κακίζω αυτό, γιατί καθένας έχει το πολιτικό του σκεπτικό. Έτσι. Καθένας πρέπει να κρίνει κάποια στιγμή τα δεδομένα. Αλλά εγώ όμως, σε αυτή την περίπτωση, αν ήθελα να είμαι υποψήφιος, δεν θα ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κ. Σκουλάκη. Θα μπορούσα και εγώ να είχα οργανώσει μια δική μου, αν θέλετε, δική μου διαδικασία συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Όταν όμως ο κ. Σκουλάκης αποφάσισε ότι είναι υποψήφιος, εγώ αυτό το ξέχασα, κύριε Βακάκη, γιατί εγώ δεν ήθελα συγκεκριμένη περίπτωση να διασπάσω το χώρο. Μάλιστα. Κύριε Βερβιδάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Στις 13 του Φλεβάρι, σε 8 ημέρες από σήμερα, έχετε τα γενέθλιά σας. Κλείνετε τα 67. Μας λέγατε στο διαφημιστικό διάλειμμα ότι γεννηθήκατε Παρασκευή. Και 13. 13 του Φλεβάρι του 1948. Ακριβώς. Και τα γενέθλιά σας φέτος πέφτουν πάλι Παρασκευή. Ουσιαστικά σε 8 ημέρες την επομένη της Συνόδου Κορυφής. Το ίδιο ερώτημα θέλω να απευθύνω και σε εσάς. Είστε 67. Έχετε, ξαναδιευκρινίζω ότι για μένα η ηλικία δεν προσδιορίζει απαραίτητος και το νέο ή το παλιό. Το προσδιορίζει το τι κουβαλά καθένας μέσα του και πώς τοποθετείται, πώς σκέφτεται, πώς κοιτά το μέλλον και πώς αυτό το κάνει δημόσια και ξεκάθαρα. Θέλω να σας ρωτήσω, σκοπεύετε, επιθυμείτε να συνεχίσετε να είστε ενεργός πολιτικά και σε ποιο επίπεδο, μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής ή θα συνεχίσετε να είστε σε δύο ταμπλό και αυτοδιοικητικά? Να απαντήσω απλά. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι έχω δηλώσει ότι όσο ζω θα πολιτεύουμε. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει, δεν το ανακάλεσα ποτέ. Το δεύτερο που θέλω να υπενθυμίσω είναι όταν πολιτεύτηκα ως υποψήφιος βουλευτής το 89 και το 90 και το 2012 τώρα. Όταν τότε χάσατε την έδρα μετά από ένσταση του κ. Μαρκογιαννάκη. Με αλλαγή της νομολογίας από το εκλογοδικείο. Ενδεχομένως ο ρούς της ιστορίας να ήταν διαφορετικός. Πιθανώς. Αυτό λοιπόν που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν προσωπική μου επιλογή να κατέβω υποψήφιος. Στην πρώτη περίπτωση μου το ζήτησε ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σας υπενθυμίζω. Και θείος σας. Και θείος μου. Μεγάλο πλεονέκτημα στην πολιτική αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι τότε ο Χάρης ο Καρατζάς είχε παραιτηθεί πλέον της υποψηφιότητας στα Χανιά και δημιουργήθηκε κενό. Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω, κατέβηκα, το 89 βγήκα. Είχατε μια δυναμική βουλευτής. Βέβαια. Είχατε βγει το 86 πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος από όλους τους δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο Χανίων. Όλων των συνδυασμών. Ακριβώς. Και το 2012 ο τότε αρχηγός και νυν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς μου ζήτησε να είμαι υποψήφιος. Άρα εγώ και στις δύο περιπτώσεις ανταποκρίθηκα σε κάλεσμα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας για να είμαι υποψήφιος. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μου στην αυτοδιοίκηση, ήταν δικιά μου επιλογή. Εγώ το αποφάσισα μόνος μου και το εξήγηλα σε μια συναισθίαση η οποία έγινε τότε σε περίπου 1.000 φίλους μου που είχαμε μαζευτεί. Το 1998 ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά. Το 1997. Επτά. Ήταν η πρώτη τετραετία που δεν χάσατε από τον κύριο Τζανακάκη και μετά είχατε δύο διαδοχικές θητείες. Όπως λέει και ο κύριος Δαμιανάκης, 150-160 ψήφους. Δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν παραμένω ενεργός πολιτικά. Είμαι στη διάθεση του κόμματός μου όπου νομίζει και όπου μπορώ βεβαίως και εγώ κρίνω να ανταποκριθώ να αγωνιστώ.
Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, η μεγάλη μου αγάπη είναι αυτοδιοίκηση. Το έχω πει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το επαναλαμβάνω, να μην το επαναλαμβάνω. Θέλω δε να σας πω και το εξής. Ως γιατρός, άλλη είναι η χρονολογική ηλικία και άλλη είναι η βιολογική ηλικία. Θέλω να πιστεύω ότι αισθάνομαι μια χαρά και πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ως πολιτικός έχω μια σημαντική εμπειρία. 15 χρόνια, αν προσθέσετε τα 8 του Δημάρχου, τα 3 του Γενικού Γραμματέα και τα 4 του Βουλευτή, για 15 χρόνια λοιπόν ευρέθηκα σε θέση ουσιαστικής άσκησης εξουσίας. Αν προσθέσετε δε και τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν τη συμμετοχή μου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που είμαι από τους ελάχιστους που έχουν κάνει 4 θητείες, δεν θα δείτε πολλούς, σημαίνει ότι έχω μια ισχυρή παρακαταθήκη εμπειρίας και δυνατοτήτων να βοηθήσω τον τόπο. Μάλιστα. Η απόφαση δεν είναι δικιά μου. Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε απόψε. Κύριε Βερβιδάκη, κύριε Δαμιανάκη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα στη συντροφιά μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Πέμπτη για να συζητήσουμε ξανά επί της ουσίας. Καλή σας νύχτα.